Καλούμε έναν από τους υπουργούς του Δίκο στη συνέχεια. Είναι εδώ μαζί μας ο υπουργός Παιδείας, ο κύριος Κυριάκος Κενεβέζος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, για πείτε μας κι εσείς, διχοτομημένο για άλλη μια φορά το Δίκο. Εντάξει, να δούμε το πράγμα στην ουσία του. Να δούμε τι έχουμε μπροστά μας, καταρχήν. Έχουμε τη λήψη μιας πολύ σοβαρής απόφασης. Αλλά να δούμε το ζητούμενο. Ποιο είναι εδώ το στίχημα που έχουμε να αναζητήσουμε όλοι ως Δίκο εκεί, ως στελέχη του κόμματος που υπηρετήσαμε το κόμμα όλα αυτά τα χρόνια. Προσφέροντας πολύ χρόνο και πολύ ψυχή από όσοι είχαμε να δώσουμε όλοι μας. Το ερώτημα είναι πότε είμαστε πιο χρήσιμοι. Αυτό που εγώ θα ήθελα να σημειώσω, όχι ως υπουργός της κυβέρνησης, αλλά ως τρέχος του κόμματος, ως μέχρι πρώτην ως Γενικός Γραμματέας για πολλά χρόνια, είναι ότι έχουμε μπροστά μας το εξής δεδομένο. Την επίκληση από μέρους αυτών οι οποίοι συμπεριλαμβανομένου ασφαλώς και του πρόεδρου του κόμματος, στον οποίο όλοι έχουμε ασφαλώς τον απόλυτο σεβασμό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να υπάρχει και ο απόλυτος σεβασμός προς εμάς. Μα το είπε και τώρα ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Απλώς θέλω να ρωτήσω ευθέως. Θα αποχωρήσετε από την κυβέρνηση, αν και την Τετάρτη αυτή είναι η απόφαση? Θα τελειώσουμε με τα σημαντικά και τα. Νομίζω αυτό θέλει να ακούσει ο κόσμος του Δίκο. Προφανώς ο κόσμος του Δίκο ασχολείται με τα παραπολιτικά, ισχύστε εσείς. Δεν είναι παραπολιτικό να ξέρει αν οι υπουργοί θα παραμείνουν ή αν θα φύγουν. Το πιο σημαντικό είναι να δούμε γιατί υπάρχει εισήγηση ή αποχώρηση. Εγώ θα πω το εξής. Με χαροποιεί ιδιαίτερα και το είπα και χθες στην Κεντρική Επιτροπή το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος στηρίζει την εισήγησή του για αποχώρηση από την κυβέρνηση, στην παραβίαση από μέρους του πρόεδρου της Δημοκρατίας, όπως λέει ο πρόεδρος του κόμματος, τη συμφωνία που συνομολογήσαμε ως ηγεσία του κόμματος με τον πρόεδρο Αναστασιάδη και τον Δημοκρατικό Συναγερμό τότε. Θα σημειώσω προς εσάς αλλά και προς τον κόσμο ότι ο πρόεδρος του κόμματος τότε, ο σημερινός πρόεδρος, δεν συμμετείχε σε αυτήν τη διαδικασία συνομολόγηση τη συμφωνία και νομίζω ότι για να είμαστε και απόλυτα ειλικρινεί, ποτέ δεν πίστεψε αυτή τη συμφωνία. Ή και ποτέ δεν την αξιολόγησε ως θετική συμφωνία. Άρα, σημειώνω ως θετικό το γεγονός ότι εκείνη η συμφωνία τελικά, η οποία συνομολογήθηκε από μερικούς από εμάς, ήμουν γραμματέας του κόμματος τότε, τελικά ήταν καλή συμφωνία και ως εκ τούτου μπορούμε να την επικαλούμαστε. Το δεύτερο, το πιο σημαντικό. Αν τίθεται το θέμα αν είναι καλό ή κακό το ανακοινωθέν ή αν έχει γκρίζες ζώνες, άσπρες, μαύρες ή αν υπάρχουν παρερμηνίες ή διπλές ή τριπλές διατυπώσεις, το επόμενο ερώτημα είναι, και ας υποθέσουμε ότι στο κόμμα γενικότερα χθες υπήρχε η γενική άποψη ότι υπάρχουν πολλές διατυπώσεις οι οποίες δεν μας βρίσκουν να συμφωνούμε. Ναι. Χρησιμοποιώ επίοικιες έννοιες. Το επόμενο ερώτημα είναι πότε ασκούμε καλύτερα το ρόλο μας. Και εγώ ρωτώ, ειλικρινά, μετά από ένα χρόνο σε αυτή την κυβέρνηση, που καταφέραμε, ναι, πετύχαμε και αυτό θα πρέπει να το πούμε. Και λυπάμαι αν δεν το λέει η ηγεσία του κόμματος σημερινή. Αλλά δεν έχω αυτή την αίσθηση. Το άκουσα κατά κόρον χθες στη συνεδρία από πολλούς συναγωνιστές και το σημειώνω με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Πετύχαμε να ανατρέψουμε πολύ αναρνητικά δεδομένα τα οποία παραλάβαμε. Και αυτό το λέει όχι μόνο ο κόσμος εντός και ο κόσμος εκτός. Μετά από πολύ σκληρή δουλειά 12 μηνών. Και είμαστε σήμερα έτοιμοι να κοιτάζουμε τον κόσμο στα μάτια, εισηγούμενοι και προσδοκώντας ότι ναι. Υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει ελπίδα. Επομένως, άρα έχουμε μπροστά μας, με όλα αυτά που λέω, θα αναλώσουμε το χρόνο και δεν θα απαντήσουμε στα ερωτήματα. Έχουμε να προσμετρήσουμε το εξής. Έχουμε το εξής να προσμετρήσουμε. Πότε ο ρόλος μας είναι πιο ουσιαστικός και πιο αξιόπιστος, είτε για να λέμε τα μεγάλα μας ναι και τα μεγάλα μας όχι, τόσο όσον αφορά το Κυπριακό, όσον αφορά και την οικονομία. Και το δεύτερο είναι, είμαστε σε ταύτιση με την εισήγηση για αποχώρηση με τη βάση του κόμματος. Με όλο το σεβασμό εισηγούμε ότι σήμερα βρισκόμαστε σε ανατρεπτική πορεία, όχι μόνο με τη βάση του κόμματος, αλλά με την κοινωνία ολόκληρη. Ωραία. Εάν την Τετάρτη η Κεντρική Επιτροπή έχει την ίδια απόφαση με το εκτελεστικό γραφείο, θα αποχωρήσετε ή όχι? Και σας παρακαλώ, απαντήστε μου ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα θα σας απαντήσω. Είμαι βέβαιος ότι την Τετάρτη οι συναγωνιστές της Κεντρικής Επιτροπής θα ασπαστούν την άποψη που αφουγκράζεται όλη η κοινωνία και όλος ο δικός κόσμος στη συντριπτική του πλειοψηφία. Εάν όχι, την οποία, εάν όχι, είμαστε εδώ για να μετρήσουμε τα δεδομένα. Νομίζω πως κάποιοι από εμάς έχουν δώσει πιστήρια αξιοπιστίας για την ταύτισή τους με τις πλειοψηφικές αποφάσεις του κόμματος. Εκτός εάν είχαν αντίθετες απόψεις συνειδησιακά. Ακόμα αλλά, και αν ο πρόεδρος Αναστασιάδης σας ζητήσει να παραμείνετε, εσείς θα αποχωρήσετε, εάν τέτοια είναι η απόφαση. Θα μου επιτρέψετε να συνεχίζω να έχω τον σεβασμό που πρέπει σε όλους τους θεσμούς. Τόσο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά πολύ περισσότερο, όχι περισσότερο, εννοώ υπό την έννοια του ότι επειδή έχω διαφωνία και στον πρόεδρο του κόμματος μου. Θα μου επιτρέψετε. Αυτό να το εκλάβω, ότι, ότι αν ο πρόεδρος ζητήσει να παραμείνετε, τότε από σεβασμό στο θεσμό θα ξέρετε, το πράξετε. Προσπερνάτε τις εξελίξεις.
Μα και εγώ προσπαθώ να εκμεύσω την απάντηση σε αυτό το θέμα. Δεν θα εκμεύσετε την απάντηση, είναι ότι αυτό που σήμερα προσπαθούμε να έχουμε μπροστά μας είναι την λήψη μιας ορθής απόφασης τόσο για τον τόπο αλλά και για το κόμμα την Τετάρτη από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Και θα πω το εξής: είναι η ώρα συνολικά τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Διότι εμείς ζούμε στην Κύπρο, γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Ο καθένας από εμάς έχει τους φίλους του, τους λιγότερους, τους περισσότερους. Εδώ δεν είναι η ώρα ούτε φιλίας, ούτε σωκομματικής διαχείρισης ή αντιπαλότητας. Εδώ είναι η ώρα να πάρουμε αποφάσεις σοφές και όριμες. Και θα πω το εξής: επειδή μπορεί κάποιος να επικαλεστεί το επιχείρημα, ο Κυριάκος ο Κενεβέζος, όταν το κόμμα βρισκόταν στην κυβέρνηση με τον Χριστόφια, εισηγεί το για τις διαφωνίες που υπήρχαν, αποχώρησε από την κυβέρνηση. Ναι. Και να το είχα πράξει. Υπάρχει μια πολύ σημαντική ειδοποιώς διαφορά. Ήταν άλλα τα δεδομένα τότε και παράλληλα ο κόσμος του κόμματος τότε συντριπτικά επεδίωκε και θεωρούσε ότι έπρεπε να αποχωρήσουμε. Σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία. Νομίζω σημαντική όμως η κουβέντα μας. Η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου του κόμματος ταυτίζεται με τη θέση ότι ο ρόλος μας σε αυτή την κρίσιμη ώρα είναι εντός, διαδραματίζοντας ένα ρόλο όπως ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτη και προχωρεί με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Θέλω να ρωτήσω, με αυτό που ακούσαμε και πριν από τον συνάδελφο, μετά όσα αναρτήσατε στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, είναι να αντιληφθεί κανείς ότι αισθάνεστε έτσι λίγο ανεπιθύμητος στο δίκο. Δηλαδή, να λέτε ότι σας εξευτέλησε ο πρόεδρος, είναι μεγάλη κουβέντα. Θα μου επιτρέψετε να μην πω περισσότερα και για το πώς αισθάνομαι, για την εικόνα που εισπράξαμε όλοι χθες από την πρόταση, η οποία πρώτον είδε το φως της δημοσιότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν καν την αναγνώση ο πρόεδρος ουσιαστικά στο εκτελεστικό γραφείο, με συνοδευόμενη μια ουρά, χρησιμοποιείται αυτή η έννοια, ότι οι υπουργοί θα πρέπει μέχρι τις 4 του Μάρτη να παραμείνουν, συνοδευόμενοι με το παραπολιτικό σχόλιο που προήθηκε τις προηγούμενες μέρες και δεν το δώσαμε εμείς και το ξέρετε πολύ καλά αυτό, ότι αν μείνουν ένα χρόνο, νομίζω παίρνουν μια αναπολαβή. Αυτό είναι αιχμή για τον πρόεδρο. Λοιπόν, δεν έχω αιχμές για κανέναν. Νομίζω ότι ζούμε στην Κύπρο, η κοινωνία παρακολουθεί, μπορεί ο καθής να βγάλει τα συμπεράσματα με αυτό που θα σημειώσω. Ήταν με προτροπή όλων μας, για να μην υιοθετήσει κάποιος την πρωτοβουλία, που αφαιρέθηκε αυτή η πρόνοια των υπουργών. Προσέξτε τι σας λέω, αυτή η πρόνοια από την πρόταση χθες, διότι ήταν προσβλητική και τι έκανε. Ουσιαστικά έδινε την προσοχή και έστελε την προσοχή της κοινωνίας σε ασήμαντα ουσιαστικά ζητήματα παρά στα σημαντικά που είχαμε να συζητήσουμε και στα σημαντικά που συζητήθηκαν ενώπιον του εκτελεστικού γραφείου. Αλλά ως καταληκτικό γι' αυτό θα ήθελα να πω το εξής. Θα ήθελα ένα καταληκτικό έτσι πολύ σύντομα να ρωτήσω. Εάν την Τετάρτη υπάρξει απόφαση για αποχώρηση από την κυβέρνηση και εσείς συνεχίσετε να αισθάνεστε λίγο έτσι αντικειμένος και οργή από όσα λέχθηκαν και χθες, όπως λέτε, με την ουρά σε αυτή την πρόταση, υπάρχει ενδεχόμενο να σας δούμε να αποχωρείτε από το δίκο? Να σας πω το εξής. Δεν μου αρέσει ο σχολιασμός μας στην αδική. Δεν νομίζω ότι κανείς είναι αδικημένος. Αυτός ο οποίος αδικεί τους άλλους, νομίζω τον εαυτό του αδικεί και όχι τους άλλους. Είτε με αναφορές, είτε με υπονοούμε, είτε με υπονοούμε. Μπορεί από το δίκο. Νομίζω ότι η ερώτησή σας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, με την έννοια ότι δεν απηχεί τον Κυριάκο τον Κενεβέζο. Νομίζω πως αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να διώξουν τον οποιονδήποτε ή με τον τρόπο για τη στάση τους να θεωρηθούν κάποιοι ως μαύρα πρόβατα σε μια πολύ κατά τα άλλα δημοκρατική διαδικασία, νομίζω ότι εκείνοι θα δουν την πλάτη της κοινωνίας. Λοιπόν.